Μου δίνεις λίγο το αλάτι, σε παρακαλώ. Παύλο! Παύλο, σου μιλάω, δεν μ' ακούς. Αγάπη μου, είναι μέρες που είσαι έτσι. Δεν μιλάς, δεν τρως, πίνεις συνέχεια. Τι συμβαίνει? Παύλο, αν έχεις κάτι και δεν θες να το συζητήσουμε, πήγαινε τουλάχιστον σε ένα γιατρό. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου και ακόμα το κάνω εγώ. Μα δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά? Ο Ρισούρης είναι σαν να μην μπορεί να μας δει καν. Ανησυχώ, βρε Γιάννη. Πάλι άρχισες τα ίδια. Δεν θα μου ξαναπείς εσύ τι θα κάνω. Συνεννοηθήκαμε. Γιάννη, σταμάτα, σε παρακαλώ. Είναι μπροστά και το παιδί. Δεν με ενδιαφέρει ο Θεός ο ίδιος να είναι μπροστά. Το κατάλαβες? Εντάξει, Γιάννη, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω? Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Σε βαρέθηκα. Βαρέθηκα την κρίνια σου τόσα χρόνια. Άρχισες τα μυξοκλάματα πάλι. Κοίτα εδώ, μωρέ, που σου μιλάω. Ποιος σπρώχνει σε μένα, σπρώχνει? Σταμάτα. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Μας βλέπει και το παιδί. Τι δουλειά έχεις εδώ, ρε κολόπεδο? Τσακίσου στο δωμάτιο σου. Ναι, Γιάννη. Παύλο, πηγαίνω στο δωμάτιο σου, σε παρακαλώ. Περάστε, κυρία Μανιάτη. Καθίστε. Κοιτάξτε λίγο δεξιά, παρακαλώ. Τώρα θέλω να κοιτάτε σταθερά στο φως. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην ανοιγοκλίνετε τα μάτια σας. Ωραία. Αν ζαλιστήκατε, κλείστε για λίγο τα μάτια σας. Κύριε Μανιάτη, από οφθαλμολογικής πλευράς η όρασή σας είναι άριστη. Δυστυχώς όμως πάσχετε από μια σπάνια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, που λέγεται ακινητοψία. Γι' αυτό το λόγο η όρασή σας περιορίζεται σε μια αργή αλληλουχία στατικών εικόνων. Θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα κάποιο νευροχειρούργο για περαιτέρω εξετάσεις. Σας γράφω εδώ τα στοιχεία ενός πολύ καλού γιατρού. Λέγεται Παναγιώτης Νικολαίδης και το ιατρείο του βρίσκεται Βαλαωρίτου 15 στο Κολωνάκι. Παύλο, δεν ξέρω τι σου συμβαίνει και δεν μου μιλάς τόσες μέρες. Εγώ όμως έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Παύλο, θέλω να κάνουμε ένα παιδί. Παύλο, το θέμα είναι σοβαρό. Κοίτα με λίγο.
Έχω φτάσει 33. Απ' την αρχή σου είχα πει πόσο ήθελα να κάνουμε ένα παιδί. Τα χρόνια περνάνε και πιο μετά δεν θα μπορώ. Ένα παιδί θα μας φέρει πιο κοντά. Μην το βλέπεις μόνο σαν ευθύνη. Αμάρε Παύλο, πες κάτι. Εγώ αύριο φεύγω. Τι γιατρούς μου λες? Πήγαινε τον εσύ. Γιάννη μου, το παιδί δεν είναι καλά, σου λέω. Το παιδί σου και το παιδί σου. Ό,τι και να πούμε, βάζεις μπροστά συνέχεια το παιδί σου. Το παιδί μας, Γιάννη. Αν δεν το έχεις καταλάβει, δεν το έκανα μόνη μου. Σκάσε που θα μου βγάλεις γλώσσα εμένα. Ξέρεις τι είναι το παιδί σου? Ε, ένα λάθος είναι το παιδί σου. Αυτό είναι ένα λάθος που έκανα πιωμένος και θα το πληρώνω μια ζωή. Το κατάλαβες? Σταμάτα!